Μάκης Μάτσας είναι παιδί της δισκογραφίας. Δηλαδή τι παιδί, γεννήθηκε μέσα στη δισκογραφία. Δεν είναι σαν κι αυτούς τους αλεξιπτωτιστές τα τελευταία 10 χρόνια έχουν μπει στη δισκογραφία και την έχουν οδηγήσει και αυτή στην κατάρρευσή της. Δηλαδή ανήκει σε μια γενιά, σε μια φουρνιά δισκάδων που προσέδιδαν κύρος στη δισκογραφική βιομηχανία, όπως για παράδειγμα ο Τάκης Λαμπρόπουλος στη δεκαετία του 60, ο Αλέξανδρος Πατσιφάς στη δεκαετία του 70. Τελευταίος αυτή τη φουρνιά των μεγάλων της δισκογραφικής βιομηχανίας είναι ο Μάκης Μάτσας. Δεν ξεχνάει κανείς ότι οδήγησε μια σχετικά μικρή εταιρεία το 1970, όχι απλά στην πρώτη θέση, την έκανε τηρουμένων των αναλογιών το 1990, αυτοκρατορία στην ελληνική δισκογραφική βιομηχανία. Βεβαίως, υπάρχουν και κάποιοι που του καταμαρτυρούν ότι βοήθησε στην επιβολή τραγουδιστών έναντι των συνθετών που κυριαρχούσαν στη δεκαετία του 60 και του 70. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, και έτσι είναι, την μείωση σημαντικών έργων, την υποχώρηση, αν θέλετε, σημαντικών έργων του έντεχνου νεοελληνικού τραγουδιού. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, με αυτόν τον τρόπο βοήθησε στη δημιουργία πολύ σημαντικών φωνών που τα τελευταία 40 χρόνια κυριάρχησαν στην ελληνική μουσική σκηνή, σπουδαίων φωνών. Τέτοιο προηγούμενο δεν νομίζω ότι υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εγώ συνεργάστηκα με τον Μάκη για 20 και πλέον χρόνια. Η συνεργασία μας ήταν άψογη. Ήταν άψογη γιατί εκτός όλων των άλλων, ο Μάκης σεβάστηκε τις αιμονές μου και τις προϋποθέσεις μου. Γίναμε φίλοι. Γίναμε πολύ φίλοι. Θέλω να του ευχηθώ να είναι πάντα υγιής, δυνατός, ευτυχισμένος και βέβαια, Μάκη, μην ξεχνάς να μετράς τα Σαββατοκύριακα. Senza sogni, i fuochi.